Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και αυτό που μόλις έκανε η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με έναν νομοθετικό ευνηδιασμό, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε στη συζήτηση στις επιτροπές, ούτε σήμερα, ούτε τις προηγούμενες μέρες που μεσολάβησαν μέχρι την Ολομέλεια, είναι απόδειξη και ομολογία αυτής της δύσκολης θέσης που βρίσκεστε. Και κυρίως για το γεγονός ότι επιχειρείτε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τις διατάξεις του να παρακάμψετε συνταγματικές αρχές. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυρία Υπουργός επέλεξε να μιλήσει και να θέσει το ζήτημα της τροπολογίας λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας που καταθέσαμε και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεύτερο ζήτημα. Είναι προφανές μετά την τελευταία εξέλιξη ότι αλλάζει ο χαρακτήρας της συζήτησης και αλλάζει ο χαρακτήρας του νομοσχεδίου. Μιλάμε πλέον για ένα άλλο νομοσχέδιο. Συνεπώς, εδώ τελειώνουν τα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Τελειώνουν και της πλεύσης ελευθερίας, οι οποίοι έδωσαν συνένεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και της δώσανε το δικαίωμα να ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Εμείς τους καλούμε να αναθεωρήσουν την ψήφο τους και επί της αρχής στο ζήτημα του νομοσχεδίου. Διαφορετικά και προφανώς να τοποθετηθούν και για την τροπολογία, εμείς δηλώνουμε ότι την καταψηφίζουμε, διαφορετικά θα είναι συνεργή, και της πολιτικής και των πρακτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.